Ένα κινέζικο παγοθραυστικό αναμένεται να προσεγγίσει το ρωσικό πλοίο που κόλλησε στους πάγους της Ανταρκτικής. Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν επικουρικά δύο ακόμη πλοία, ένα γαλλικό και ένα αυστραλιανό. Το ρωσικό πλοίο Academic Sokalski, που μεταφέρει 74 άτομα, κόλλησε στον πάγο ανήμερα των Χριστουγέννων. Ακριβώς πίσω μου μπορείτε να δείτε τον γκρι ουρανό. Βασικά αυτό σημαίνει ότι η ανοιχτή θάλασσα αντανακλάται στο σύνοφο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Αυτή είναι η πιο πιθανή δίωδος που το κινέζικο παγοθραυστικό θα έρθει να μας πάρει, εξηγεί ένας από τους εγκλωβισμένους στο ρώσικο πλοίο. Οι επιστήμονες πάντως, αν και εγκλωβισμένοι προς το παρόν, συνεχίζουν τα πειράματά τους. Μετρούν τη θερμοκρασία και την ποσότητα άλατος στον πάγο. Διαθέτουν προμήθειες και δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο.